πολλά σχόλια έρχονται συνεχώς στο Instagram και στο Facebook για τα ανέκδοτα. Για τον τρόπο που γελάς. Αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Τους αρέσει το γέλιο σου. Είναι κακαριστό. Είναι... Σε καρδίζεσαι στα ανέκδοτα, έτσι. Δηλαδή, πες μας ένα ανέκδοτο τώρα. Τι, έτσι, στα, ναι, ναι. Στα ξαφνικά να σου. Πες μας ένα, είναι κουρδισμένος. Μην νομίζετε. Να σου πω ένα ανέκδοτο τώρα στα ξαφνικά. Ναι. Πήγε η εγγονή να επισκεφτεί τη γιαγιά της. Ναι. Σε κάποια στιγμή βλέπει μια φωτογραφία της γιαγιάς μαζί με τον παππού. Η φωτογραφία, η κλασική ρε παιδί μου, ήταν που μόλις είχαν παντρευτεί. Ο παππούς καθότανε και η γιαγιά στεκότανε δίπλα του όρθια και λέει η εγγονή στη γιαγιά: Πώς ανεχώσουν ρε γιαγιά, πώς ανεχώσουν ρε γιαγιά να κάθεται ο παππούς και εσύ να στέκεσαι όρθια. Αχ, κορίτσι μου, της λέει: Αχ, κορίτσι μου. Όταν βγάλαμε αυτή τη φωτογραφία, ο παππούς σου δεν είχε πόδια να σταθεί και εγώ κόλλω να καθίσω. Καταλάβατε. Εγώ διαβάζω για έναν αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο που πέθανε από τα γέλια σε δικό του αστείο. Καταλαβες. Είναι παιδιά ο Χρήσιπος, ο οποίος... Μακάρι να πεθάνω από τα γέλια. Μακάρι να πεθάνω από τα γέλια. Μου θύμισε σένα. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους βέβαια εκπροσώπους της στοϊκής σχολής. Μας έκοψε το γέλιο, ρε. Ήταν ένας από τους αρχαίους φιλόσοφους πολύ, έτσι, πολύ καλός και πολύ μεγάλος, ο οποίος πέθανε από τα γέλια από δικό του αστείο. Τι έκανε? Ήθελε να προκαλέσει ένα αστείο. Έδωσε λίγο κρασί σε ένα γαϊδουράκι, ναι, και ύστερα το παρακολουθούσε να τρώει ζαλισμένο τα σίκα. Ναι, και γέλαγε. Και γέλαγε, είχε πέσει κάτω από τα γέλια. Χτυπιόταν από τα γέλια. Ναι. Στο χτύπημα πάνω λοιπόν πέθανε. Πέθανε. Εντάξει. Έτσι είσαι εσύ, μας έκοψε το γέλιο. Τώρα θα σου πω εγώ. Όταν πεθάνει ένας, λέει, και χαμογελάει, ναι, παίρνει κάποιον δικό του μαζί. Ναι. Έτσι λένε. Ήδη εμένα θα πάρει. Α, δεν ξέρω. Δεν τρέπεσαι λίγο. Έτσι στον κόσμο να πάρει. Εμένα θα πάρει. Δεν ξέρω ποιο θα διαλέξει. Σοκαφέ Morning Show.